Ξέρετε, δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Βλέπουμε πολλές φορές τους αριθμούς. Αλλά ξέρετε, οι αριθμοί πρέπει να αντανακλώνται και στην πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι. Και βλέπουμε τους αριθμούς και κάποιες φορές αναλογιζόμαστε, αναρωτιόμαστε πώς ξαφνικά μπορεί κανείς να περάσει από τη βαθιά ύφεση σε μια σταθεροποίηση που έχουμε τώρα, δηλαδή κλείνουμε το 2016 με θετικό πρόσημο, έστω και μικρό, και όλες οι προβλέψεις μιλάνε για 3% το 2,8% και 3% το 17 και το 18. Και νομίζω ότι αυτά τα μεγέθη έχουν κατακτηθεί είτε ως πραγματικότητα η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς, είτε οι προβλέψεις για πολύ μεγάλους θετικούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, μέσα σε πολύ δύσκολες, τις γνωρίζετε όλοι, συνθήκες, το πρώτο διάστημα πιστωτικής ασφυξίας από την πλευρά των θεσμών όταν ήμασταν σε σκληρή διαπραγμάτευση, μετά σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, αυτά τα μεγέθη κατακτήθηκαν εξαιτίας μια πολύ δύσκολης, επίμονης, μεθοδικής δουλειάς με σχέδιο και επιμονή. Σήμερα λοιπόν είναι μεγάλη χαρά μας διότι ολοκληρώνεται ο περιφερειακός δρόμος της Καλαμάτας και παραδίδεται στο σύνολό του στους πολίτες, αλλά ακόμα μεγαλύτερη είναι η χαρά μας διότι ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος Μοραίας, ο κεντρικός οδικός άξονας της Πελοποννήσου, που είναι ένα από τα 5 μεγάλα έργα, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2013 όμως σταμάτησαν, εμείς τα βρήκαμε σταματημένα και όχι μόνο τα βρήκαμε σταματημένα, αλλά ήμασταν μπροστά στο φάσμα του να πληρώσουμε μεγάλα πρόστιμα. Διότι αν τα έργα αυτά δεν τελειώνανε, δεν επανακοινούνταν και δεν τελειώνανε μέχρι τον Μάρτιο του 2017, σε λίγους μήνες από τώρα, το ελληνικό δημόσιο, γι' αυτό μόνο εδώ το έργο, θα πλήρωνε 504 εκατομμύρια ευρώ. Καταφέραμε λοιπόν, μέσα από επίπονη και επίμονη δουλειά, μέσα από την ειδική διυπουργική επιτροπή, που κατάφερε να αναθεωρήσει τη σύμβαση, να υπογράψει μια νέα σύμβαση και διασφαλίσαμε έτσι όχι μόνο τη συνέχιση του έργου αλλά και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Κάτι που δυστυχώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν φροντίσει. Στο πλαίσιο αυτό με την αναθεωρημένη σύμβαση το ελληνικό δημόσιο εξοικονόμησε συνολικά αποζημιώσεις ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση του έργου χωρίς επιπλέον οικονομικά βάρη για τους φορολογούμενους πολίτες. Αυτή η αναθεωρημένη σύμβαση συμπεριλαμβάνει πρώτον την εγκατάσταση στο προσεχές διάστημα συστήματος αναλογικών διοδίων με δαπάνες του παραχωρησιούχου. Αυτό το σύστημα είναι πιο δίκαιο αφού επιβάλλει διόδια ανάλογα με τη χρήση που γίνεται στο δρόμο και όχι με σταθερό αντίτιμο διέλευσης. Δεύτερον, η αναθεωρημένη σύμβαση περιλαμβάνει τη σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης για οριζόντια μείωση των διοδίων. Τρίτον, την υποχρέωση του παραχωρησιούχου να προχωρήσει σε παροχή κλιμακωτών εκτόσεων που θα φτάνουν έως και το 70% στους συχνούς τοπικούς χρήστες του αυτοκινητοδρόμου. Τέταρτον, την απαλλαγή ατόμων ειδικών κατηγοριών από την καταβολή διοδίων με χρήση ειδικής κάρτας. Πέμπτον, την αντιμετώπιση του ζητήματος μετακίνησης των μόνιμων κατοίκων εκεί που δεν υπάρχει παράλληλο οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτησή τους. Διαβάζοντας την αναθεωρημένη σύμβαση είδα και κάτι ακόμα, το οποίο όμως θα αργήσετε πολύ να του κάνετε χρήση. Λέει η σύμβαση ότι θα μετακινούνται δωρεάν τη μέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι. Αλλά αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2019. Θα αργήσετε αυτό να το κάνετε χρήση. Τέλος, ο παραχωρησιούχος
ανέλαβε την υποχρέωση να εκπονήσει και τρεις μελέτες για τον νομό της Μεσσηνίας. Πρώτον, την μελέτη για το τμήμα καλού νερού της Ακώνας και τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο της Κυπαρισσίας. Δεύτερον, την μελέτη και τις εργασίες αναβάθμισης για την Εθνική Οδό Καλαμάτας Ριζόμυλου και τρίτον, τη μελέτη του οδικού άξονα Ριζόμυλου Πύλου. Το κόστος αυτών των μελετών υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά δεν υπήρχαν σε καμία προηγούμενη σύμβαση. Κατοχυρώθηκαν χάρη στην επίμονη φροντίδα μας να υπάρχει διαρκώς πάνω στο τραπέζι το ζήτημα της υπεράσπισης, της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. Τα λέω αυτά και είναι και μπροστά εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων που πράγματι τους τριμώξαμε λίγο, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά πάντοτε το δικό μας μέλημα είναι η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ανταποκρίθηκαν. Και να πω επίσης ότι το αποτέλεσμα που σε λίγες ώρες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση όλοι οι πολίτες Καλαμάτας, Μεσσηνίας, οι επισκέπτες, όλος ο μεσσηνιακός λαός και γενικότερα ο ελληνικός λαός, είναι ένα τεχνικά εξαίρετο αποτέλεσμα που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την υψηλή ποιότητα και εξειδίκευση των τεχνικών κατασκευαστικών εταιριών των ελληνικών και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε και με την ιδιότητα του μηχανικού να επισημάνω. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω επιπλέον ότι για μας τα μεγάλα δημόσια έργα πρέπει να είναι συνυφασμένα με την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη και την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Δυστυχώς στο παρελθόν και ιδιαίτερα την περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης αυτά τα έργα ήταν συνυφασμένα με επιζήμιες για το δημόσιο συμβάσεις, με υπερβάσεις, με καθυστερήσεις, με διάφορα διαδικαστικά κόλπα που συνήθως κατέληγαν στη λαιλασία δημόσιου χρήματος. Αυτό το αμαρτωλό παρελθόν επιχειρούμε να αφήσουμε πίσω. Και πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει μια σημαντική αρχή σε αυτή την κατεύθυνση. Η διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον σε αυτή τη χώρα πρέπει να κατοχυρώνονται έμπρακτα χωρίς την παραμικρή ανοχή απέναντι σε περιπτώσεις διαφθοράς. Και το λέω διότι ξέρω ότι μόλις τελειώσει αυτή εδώ η εκδήλωση κάποιοι είναι έτοιμοι να βγουν και να διεκδικήσουν την πατρότητα των έργων αυτών, των μεγάλων έργων. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Υπουργός Υποδομών. Πρώτα και κύρια, τα έργα αυτά δεν έχουν πατρότητα διότι ανήκουν στον ελληνικό λαό. Γίνονται με χρήματα του ελληνικού λαού και εκεί ακριβώς ανήκουν. Εκεί σήμερα τα αποδίδουμε. Εν τούτης δεν μπορώ να αγνοήσω ούτε να προσπεράσω το πάρτι που γινόταν για χρόνια σε αυτή τη χώρα, τα χρόνια της ανάπτυξης, αλλά ούτε μπορώ να αγνοήσω και το γεγονός ότι οι διεκδικήσεις παραχωρησιούχων και εργοληπτών μας έδωσαν και η διαπραγμάτευση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα μαζί τους μας έδωσε τη δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να έχει ένα όφελος μεγαλύτερο των 700 εκατομμυρίων ευρώ και να πω και να, δεν μπορώ επίσης να παραλείψω ότι η δική μας επιμονή ήταν αυτή που οδήγησε τελικά στην επανέναρξη των έργων, στην επανεκκίνηση των έργων και στην ολοκλήρωση έγκαιρα, χωρίς λοιπόν επιστροφές χρημάτων στην Ευρώπη και άλλες επιβαρύνσεις του κεντρικού οδικού άξονα Πελοποννήσου. Έτσι λοιπόν τον Απρίλιο του 2016 παραδόθηκε το αυτοτελές τμήμα από το Λεύκτρο μέχρι τη Σπάρτη, 2 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Τον Ιούνιο του 2016 παραδόθηκε ο ανισόπεδος κόμβος της Μεγαλόπολης και η συνδετήρια αρτηρία που ενώνει τον κόμβο με την είσοδο της πόλης και σήμερα με την παράδοση του τελευταίου τμήματος της περιφερειακής οδού της Καλαμάτας το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του. Να πω επίσης ότι με την ολοκλήρωση του έργου
η διαδρομή Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα. Από 2 ώρες και 30 λεπτά είναι στη 1 ώρα και 45 λεπτά. Μειώθηκε δηλαδή κατά 30%. Η χρόνο απόσταση ανάμεσα στην Τρίπολη και τη Σπάρτη από 1 ώρα μειώνεται στα 45 λεπτά. Και ταυτόχρονα βέβαια εκτός από τις αποστάσεις ανάμεσα στις πόλεις της Πελοποννήσου μειώνεται και η απόσταση της Πελοποννήσου από την υπόλοιπη χώρα. Και δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο πόσο σημασία έχει αυτό για την ανάπτυξη. Περιορισμός των αποστάσεων δυναμώνει τις πόλεις, η βελτίωση των οδικών μεταφορών και η μείωση του μεταφορικού κόστους ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία και ιδιαίτερα την τοπική παραγωγή. Η Πελοπόννησος με τη σημαντική, τη μοναδική θα έλεγα φυσική της ομορφιά και με την ιδιαίτερη λαϊκή και πολιτιστική της παράδοση, τους αναρρύθμιτους τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, γίνεται ένας πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο εύκολα προσβάσιμος τουριστικός προορισμός. Τέλος, ειδικά σε ό,τι αφορά το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, η περιμετρική οδός Καλαμάτας είναι ένα έργο που θα επιδράσει σημαντικά στην ποιότητα ζωής του πολίτη της Καλαμάτας, καθώς και στην προσπάθεια διατήρησης του περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί θα εξυπηρετήσει τις υπερτοπικές μετακινήσεις προς την Μεσσηνιακή και Λακωνική Μάνη, που σήμερα περνούσαν από τον αστικό ιστό της πόλης, ενώ θα αναβαθμίσει και τις εσωτερικές μετακινήσεις, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αλλά και στη μείωση των εκπομπών ρήπων. Παραδίδουμε λοιπόν σήμερα ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, κατασκευασμένο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Ένα έργο που επανεκκίνησε και ολοκληρώθηκε χάρη στις προσπάθειές μας αυτά τα 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια καταφέραμε όσα οι κίνσορες της ανάπτυξης δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν εδώ και 1 δεκαετία. Ένα έργο τόσο αναγκαίο για την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, τη Σπάρτη, τη Λακωνία, την Αρκαδία και ολόκληρη την Πελοπόννησο. Και συνεχίζουμε με την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου από την Πάτρα στον Πύργο και από τον Πύργο στη Μεσσηνία. Φίλες και φίλοι, η χώρα μας πέρασε μια τραγική πενταετία. Πενταετία 2010-2015 ήταν μια καταστρεφτική πενταετία. Χάσαμε το 25% του πλούτου μας, το καθάριστο εγχώριο προϊόντος. Εκτοξεύθηκε η ανεργία από το 7 στο 27%. Βυθίστηκε η χώρα στην αποεπένδυση και θα έλεγα στην παραγωγική αποδιάρθρωση. Βγαίνουμε σιγά σιγά από αυτό το τούνελ το βαθύ. Και βγαίνουμε τηρώντας τις δεσμεύσεις μας βεβαίως, αυτές που καταλήξαμε μετά από μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση το καλοκαίρι του 2015, έχοντας όμως στο μυαλό μας και στην έγνοια μας να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια και να ξεπεράσουμε τις λειτουργίες και παθογένειες του παρελθόντος, ώστε και το τελευταίο ευρώ δημόσιων πόρων που κατευθύνεται σε δημόσια έργα να πηγαίνει εκεί όπου ο πολίτης το έχει ανάγκη, να πηγαίνει προκειμένου οι υποδομές αυτές να είναι δημόσιες υποδομές και όχι για χρήματα τα οποία ξοδεύονται ή για χρήματα τα οποία ενθυλακώνονται ή για καθυστερήσεις που δημιουργούν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις στον Έλληνα πολίτη. Είμαστε στα τελευταία δύσκολα μέτρα μιας δύσκολης διαδρομής. Έχουμε όμως την αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και τον τελευταίο δύσκολο κάβο και να προχωρήσουμε μπροστά στο μεγάλο έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας. Τις τελευταίες μέρες με κατηγορούν πολύ, γιατί λέει απευθύνομαι, πηγαίνω και κάνω περιοδίες και απευθύνομαι πρόσωπο με πρόσωπο στους πολίτες και ακούω τα προβλήματά τους, μιλάω με αυτούς, αναδεικνύω και προβλήματα αλλά και λύσεις. Με κατηγόρησαν και σήμερα που ήρθα στην Καλαμάτα, επισκέφτηκα ένα σχολείο ειδικής αγωγής, από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 538 νέα τμήματα ιδρύθηκαν το 2016 για τα παιδιά ειδικής αγωγής και για τους γονείς τους. 9.500 διορισμοί κατά προτεραιότητα γίνανε εκεί.
Συναντήθηκα με τον Δήμαρχο, σήμερα εγκαινιάζω ένα έργο πολύ σημαντικό για την Καλαμάτα και την Πελοπόννησο. Και μας κατηγορούνε ότι αυτό σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Ακούστε, είτε θέλουν είτε δεν το θέλουν. Εγώ δεν θα είμαι ένας πρωθυπουργός κλεισμένος στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά θα είμαι ένας πρωθυπουργός που θα επικοινωνώ άδεια μεσολάβητα με τους πολίτες για τα προβλήματά τους, για να βρίσκουμε λύσεις. Γιατί η μοναδική δική μας στήριξη είναι οι πολίτες και η δύναμή τους. Δεν χρειαζόμαστε τη διαμεσολάβηση των εκπομπών και των μέσων ενημέρωσης. Τους τη χαρίζουμε. Εμείς με το έργο μας, με την προσπάθειά μας, με την καθημερινή μας επαφή θα προχωρήσουμε μπροστά αυτόν τον τόπο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Η αξιολόγηση θα κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν φοβόμαστε να διαπραγματευόμαστε. Ούτε όμως υπογράφουμε λευκά χαρτιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Εμείς προχωράμε μπροστά με μοναδικό γνώμονα. Να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους και να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την πολυετή κρίση που κάποιοι μας φόρτωσαν στην πλάτη. Τις τελευταίες μέρες είμαι χαρούμενος. Και είμαι χαρούμενος διότι καταφέραμε μέσα από την υπεραπόδοση έναντι των στόχων στα έσοδά μας να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε από το περίσσευμα και από τα χρήματα βεβαίως των Ελλήνων πολιτών στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τη 13η σύνταξη σε όσους παίρνουν κάτω από 850 ευρώ σύνταξη. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος γιατί χθες πάνω από 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας είδανε χαρά, αισθάνθηκαν μια ανάσα, μια ανακούφιση. Στεναχωριέμαι όχι για τις αντιδράσεις των έξω, εντάξει, αυτές είναι αναμενόμενες. Στεναχωριέμαι για τις αντιδράσεις των μέσα. Για αυτούς που δεν είχαν το σθένος να υπερασπιστούν το αυτονόητο. Ότι αυτοί που λαιλατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο αδύναμοι, τώρα που η οικονομία πάει καλά, πρέπει να στηριχτούν. Και δεν ψήφισαν αυτή την πρωτοβουλία στη Βουλή. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά περίμεναν με καρτερία τους έξω να μας επιβάλλουν πρόστιμα και κυρώσεις και να μας αναγκάσουν να πάρουμε πίσω αυτό το μέτρο. Λοιπόν, διαψεύστηκαν για άλλη μια φορά. Όπως θα διαψευστούν και με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η χώρα θα βγει από την κρίση και αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βγάλει τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια και να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Καλές γιορτές, καλή δύναμη. Θα αντέξουμε στα τελευταία δύσκολα μέτρα. Το 2017 θα είναι η χρονιά της ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία και η χρονιά της αισιοδοξίας για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που πάνω από 7 χρόνια τώρα έχουν πραγματικά πληρώσει δυσβάσταχτο κόστος, έχουν φορτωθεί μεγάλο βάρος στις πλάτες, αλλά ήρθε η ώρα να χαμογελάσουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλορίζικος ο δρόμος που ανήκει στο λαό της Καλαμάτας και σε όλη την Πελοπόννησο και θα είναι μια ανάσα πνοής για τον τόπο. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί.